Μια σειρά από προτάσεις και μοντέλα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης των πολιτιστικών μας μνημείων με σημείο αναφοράς στο πρώτο αρχαίο θέατρο Λάρισας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο εκδήλωσης για τον πολιτισμό που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης από την παράταξη Λαρισαίων Πόλης με επικεφαλή στον υποψήφιο δήμαρχο κ. Γιάννη Σάπκα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο τέος υπουργός πολιτισμού κ. Σταύρος Μπένος, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη ενεργοποίησης των πολιτών απέναντι στα πολιτιστικά θέματα της πόλης, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια πόλη σαν τη Λάρισα, τόνισε, που κρύβει το ιστορικό αυτό μνημείο του αρχαίου θεάτρου. Οι πολίτες θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε πολλά επίπεδα για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, από την καταγραφή της, την αποτύπωσή της, από τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συγκεντρωθούν χρήματα, από τις εναλλακτικές μορφές εθελοντισμού που μπορούν να εκδηλωθούν. Δηλαδή, έχω συναντήσει πολίτες που σε μνημεία, μη έχοντας να προσφέρουν κάτι άλλο, προσφέρουν προσωπική εργασία. Αλλά και με τη μετάδοση ενός μηνύματος. Όταν δηλαδή εδώ εμείς θέλουμε να αναγορεύσουμε την κληρονομιά σας και κυρίως το θέατρο ως το κορυφαίο θέμα της πόλης σας, ποιος θα το μεταδίδει αυτό το μήνυμα, ο Δήμαρχος, η Δημοτική Σύμβουλη μόνο? Μόνο οι πολίτες είναι σε θέση πραγματικά να το πάρουν και να το απογειώσουν κυριολεκτικά. Ο νομικός συγγραφέας και ποιητής, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, υποστήριξε πως αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, πέρα από την ανάδειξη του θεάτρου, είναι και η σωστή χρήση του, καλώντας τους Λαρισαίους να το διαφυλάττουν ως κόριο οφθαλμού για τη χώρα και την ιστορία. Αυτό λοιπόν που είναι μέσα σε αυτόν τον ιστό έχει πολλά να προσφέρει στον κόσμο, έχει δυνατότητες να δώσει από βάση εκδηλώσεων και χρήσης, όμως θα πρέπει αντίστοιχα αυτοί που θα έχουν αυτή τη χρήση να νιώσουν το βάρος που έχει, την ιστορία που έχει, αυτή την ιστορία που κουβαλάει αυτά τα χρόνια και το φερθούν ανάλογα με τον ίδιο σεβασμό. Περισσότερη ευαισθησία από τους Λαρισαίους πολίτες στα αρχιτεκτονικά οικοδομήματα ζήτησε από την πλευρά του αρχιτέκτονας κ. Νίκος Σαμαράς, που μίλησε επίσης στην εκδήλωση. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να περιμένουμε από τον απλό δημότη, πολίτη, στον πατριωτισμό του, δεν μπορούμε να επαφιέμεθα για το θέμα της διατήρησης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Είναι θέμα πολιτικής της κεντρικής εξουσίας, αλλά και δείγματος γραφής της τοπικής εξουσίας, δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καλά δείγματα γραφής σε αυτό το θέμα. Στο χαιρετισμό του, επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος, κ. Γιάννης Σάπκας, υποστήριξε πως το αύριο για το νέο Δήμο είναι η μεγάλη πρόκληση να μετατρέψει την κρίση σε ευκαιρία. Η νέα Δημοτική Αρχή υπογράμμισε πρέπει να αντιμετωπίσει τον πολιτισμό ως αυτοτελή αξία, αλλά κυρίως ως μοχλό οικονομικής ανάπτυξης του τόπου. Να αξιοποιήσει δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας με τρόπο που να είναι συγχρόνος και ωφέλιμος.